από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, την πόλη που πριν 23 χρόνια έγινε η πόλη σύμβολο της λαϊκής πάλης ενάντια στην υπεριαλιστική επέμβαση του ΝΑΤΟ στην Ιουγκοσλαβία. Από εδώ δυναμώνουμε τον αγώνα για να σταματήσει η συμμετοχή και η εμπλοκή της Ελλάδας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, που τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ μπήκαν στην πρώτη γραμμή για να εκφραστεί η αλληλεγγύη στο γειτονικό λαό, που με χίλιους δυο τρόπους, αψηφώντας τον κίνδυνο, δυσκόλεψαν το πέρασμα των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ προς τη γειτονική μας χώρα, ρεζίλεψαν τους νατοϊκούς επικεφαλείς στέλνοντάς τους στη λαχαναγορά αντί για τα σύνορα. Απαντάμε, δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών, γιατί όπως και τότε με τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία έχουμε διαλέξει το στρατόπεδο των λαών. Έχουμε διαλέξει το στρατόπεδο των λαών. Γι' αυτό καταδικάζουμε την απαράδεκτη επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, που συνεχίζεται με θύμα ένα λαό που χάνει τη ζωή του, ξεριζώνεται από τον τόπο του. Έχουμε διαλέξει το στρατόπεδο των λαών. Γι' αυτό και επιμένουμε να αναδεικνύουμε ότι ο πόλεμος δεν ξεκίνησε ξαφνικά πριν από δύο μήνες, αλλά χρόνια πριν, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια και η Ρωσία από την άλλη άπλωναν τον μπαρούτι τους στην Ουκρανία για να βάλουν στο χέρι τον πλούτο της, να αξιοποιήσουν τη θέση της. Μπαρούτι ήταν οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ για στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας, οι γιγαντιές στρατιωτικές ασκήσεις ενάντια της. Μπαρούτι ήταν το πραξικόπημα το 2014 με την παρέμβαση των Αμερικανών νατοϊκών, η στήριξη των φασιστών ναζιστών και οι σφαγές που ακολούθησαν. Μπαρούτι ήταν η προσάρτηση της Κρυμαίας. Γι' αυτό το μπαρούτι τώρα έγινε φωτιά. Και η φωτιά του υπεριαλιστικού πολέμου υπάρχει ο κίνδυνος να γενικευτεί. Έχουμε διαλέξει το στρατόπεδο των λαών. Γι' αυτό στηρίζουμε ολόπλευρα το λαό της Ουκρανίας, που δοκιμάζεται, και όχι την αντιδραστική κυβέρνηση του Ζελένσκι, που ευθύνεται και αυτή, όπως και η Ρωσία, για το δράμα του. Έχουμε διαλέξει το στρατόπεδο των λαών. Γι' αυτό και αρνηθήκαμε να γίνουμε κλακαδόροι του Ζελένσκι και των ναζί του τάγματος Αζόφ, όπως έκαναν τα κόμματα του νατοϊκού τόξου μέσα στη Βουλή. Είμαστε περήφανοι για την επιλογή και τη στάση μας. Είμαστε περήφανοι γιατί τα έδρανα του ΚΚΕ παρέμειναν άδεια, αλλά φωτεινά όταν απλώθηκε στη Βουλή το σκοτάδι των ναζιστών. Και αυτή ήταν και είναι η καλύτερη ένδειξη αλληλεγγύης απέναντι στο λαό της Ουκρανίας. Είμαστε περήφανοι γιατί εμείς δεν χειροκροτήσαμε την αντιδραστική κυβέρνηση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, που έχει βγάλει εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας, άλλα πολιτικά κόμματα, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που διώκει τα συνδικάτα, τις μειονότητες όπως την ελληνική. Να τον χαίρονται τον Ζελένσκι τους, τον οποίο οι Αμερικάνοι διαθέτουν μαζί με τους Αζόφ δύο στη συσκευασία του ενός. Ναι, είμαστε περήφανοι
γιατί τα στελέχη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν επικεφαλής της μεγάλης απεργιακής κινητοποίησης που κατέληξε στο λιμάνι, όπου είχε καταπλέξει ένα ατοϊκό πλοίο με στρατιωτικό εξοπλισμό και με σκοπό να φτάσει στην Ανατολική Ευρώπη. Είμαστε περήφανοι γιατί τα στελέχη μας κράτησαν ψηλά την τιμή του λαού μας. Ήταν παλικάρια, είναι παλικάρια. Ο λαός μας δεν δέχεται μαθήματα ιστορίας από τις μαριονέτες του ΝΑΤΟ, από τους ναζί συνεργάτες τους. Και το κυριότερο, αρνείται η χώρα του να γίνεται θήτης άλλων λαών με τον ίδιο να κινδυνεύει να γίνει ξανά θύμα. Ναι, αρνούμαστε η χώρα μας να γίνεται θήτης άλλων λαών, γιατί αυτό συμβαίνει με τις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ που έχουν φυτέψει σε όλη τη χώρα, όλοι τους, από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και τον ΣΥΡΙΖΑ που τώρα το παίζει αθώα περιστερά. Η βάση στην Αλεξανδρούπολη, η Σούδα του Βορρά, έχει τη δική του υπογραφή. Θεμελιώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, γράφει η ταμπέλα, και αυτό δεν σβήνει. Είναι εκεί για να υπενθυμίζει πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χαράξει τη διαδρομή, έχει βγάλει το δρομολόγιο για τις γιγαντιές αποβάσεις στρατιωτικών στην Αλεξανδρούπολη με προορισμό την Ανατολική Ευρώπη, όπως και οι βάσεις στο Στεφανοβίκιο της Μαγνησίας, από όπου έχουν μεταφερθεί στην Πολωνία αμερικάνικα ελικόπτερα Απάτσι. Ναι, αρνούμαστε η χώρα μας να γίνεται θήτης άλλων λαών. Και αυτό σημαίνει πως δυναμώνουμε την πάλη για να σταματήσει οποιαδήποτε συμμετοχή, εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν τον πόλεμο. Για να κλείσουν οι βάσεις, να γυρίσουν πίσω όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται έξω από τη χώρα. Μέχρι και στη Μοζαμβίκη έφτασε η χάρη τους. Να μην επικυρωθεί η επικίνδυνη συμφωνία, η ελληνοαμερικάνικη συμφωνία που σχεδίασε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους Αμερικάνους και ετοιμάζεται τώρα η Νέα Δημοκρατία να τη φέρει στη Βουλή για ψήφιση. Δυναμώνουμε την πάλη μας ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Απαιτούμε να σταματήσει εδώ και τώρα κάθε ελληνική εμπλοκή. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνει ένας λαός όπως ο δικός μας, που μπορεί να μην βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή του πολέμου, όπως είναι ο λαός της Ουκρανίας ή ο λαός της Ρωσίας. Βρίσκεται όμως μπλεγμένος στα δίκτυα των επικίνδυνων υπεριαλιστικών σχεδιασμών, γιατί η ελληνική άρχουσα τάξη θέλει να αναβαθμίσει τα δικά της συμφέροντα, δηλαδή τα κέρδη της. Όλα τα υπόλοιπα που αραδιάζουν είναι προσχήματα, είναι ψέματα, σχέτες δικαιολογίες. Ακόμα και αυτό το αφήγημα της δίθεν προστασίας από την επιθετικότητα της Τουρκίας έχει διαψευστεί. Το διαψεύδει η ίδια η Τουρκία, που δεν κάνει βήμα πίσω από τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της. Το διαψεύδουν οι ίδιοι Αμερικάνοι που εγγενιάζουν το στρατηγικό μηχανισμό Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας, γιατί θέλουν πάση θυσία την Τουρκία στο νατοϊκό στρατόπεδο. Το διαψεύδει το ίδιο το ΝΑΤΟ που πλέον μιλάει για νατοϊκό έδαφος, για νατοϊκές θάλασσες, γιατί έχουν έτοιμα τα σχέδια συνεκμετάλλευσης σε βάρος όμως των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Το διαψεύδει ακόμα και η ίδια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όταν ο Υπουργός Άμυνας λέει πως δεν είναι και η καλύτερη εποχή
να μιλάς μέσα στο ΝΑΤΟ εναντίον της Τουρκίας. Ας αφήσουν λοιπόν κατά μέρος τις δικαιολογίες για την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο και ας σταματήσουν να χρησιμοποιούν ως άλοθη την κόλαση που ζει ο λαός της Ουκρανίας. Αυτή την κόλαση που ζει αυτός ο λαός σήμερα βλέπουμε κι εμείς. Γι' αυτό και απαιτούμε να σταματήσει κάθε εμπλοκή. Και αυτή είναι η καλύτερη υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε ως λαός σε έναν άλλο λαό που δοκιμάζεται από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ένας άλλος πόλεμος ξεκίνησε πριν από αυτό το πόλεμο. Και μιλάω για τη μάχη που δίνει η κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια να τα βγάλει πέρα με την ακρίβεια στα διάφορα είδη λαϊκής κατανάλωσης, αλλά και στην ενέργεια, στο ρεύμα, στα καύσιμα, που δεν ξεκίνησε όταν ο Πούτιν άρχισε τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία, αλλά πάρα πολύ νωρίτερα. Βολεύει όμως την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα άλλα κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, να τα ρίχνουν όλα στον πόλεμο για να βγάλουν λάδι τη δική τους ευθύνη, τη δική τους πολιτική. Ο πόλεμος απλά επιδείνωσε μια ήδη αρνητική κατάσταση. Η ακρίβεια δεν είναι άσχετη από τη σημερινή δημοσιονομική πολιτική που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη για να ανακάμψει και να επανέλθει σε μεγαλύτερη κερδοφορία. Αν οι τιμές στο ρεύμα και τα καύσιμα έχουν φτάσει στο Θεό, είναι γιατί όλοι έκαναν σημαία την πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πράσινη μετάβαση, την απολιγνητοποίηση, την απαξίωση εγχώριων πηγών ενέργειας προς όφελος μόνο των κερδών μεγάλων ενεργειακών ομίλων. Έχουν πολύ μεγάλο θράσος όλοι τους. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ προώθησαν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία το σταδιακό κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων από το 2011 και την επιβολή του εισαγόμενου φυσικού αερίου ως στρατηγικού καυσίμου της ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις, βλέπετε, της περιβόητης πράσινης μετάβασης. Όλοι μαζί αποδέχτηκαν τις κοινοτικές δεσμεύσεις του εμπορίου των ρήπων που κατέστησαν το λιγνίτι πιο ακριβό στην ηλεκτροπαραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τότε και ταυτόχρονα οδήγησαν σε σπατάλη αντί για εξοικονόμηση ενέργειας. Έτσι φτάσαμε στο έγκλημα της μετατροπής της σύγχρονης λιγνητικής μονάδας το Λεμαΐδα 5 σε μονάδα φυσικού αερίου και της διακοπής της εξόρυξης στα πετρέλαια μετά της Καβάλας. Τώρα ο ένας ρίχνει στον άλλο τις ευθύνες. Όμως πραγματική λύση για το λαό τελικά είναι η αξιοποίηση όλων των ενεργειακών πηγών της χώρας, την οποία προτείνει μόνο το ΚΚΕ. Και αυτό σημαίνει συνολικά σχεδιασμένη αξιοποίηση και του λιγνίτη και των υδρογονανθράκων και της γεωθερμίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των υδάτων και άλλων πηγών προς όφελος των λαϊκών αναγκών για να πάψει η ενέργεια να αποτελεί εμπόρευμα. Όλα αυτά τα ζητήματα τα συζητάμε, τα ανοίγουμε μέσα στο λαό, μέσα στο κίνημα εμείς οι κομμουνιστές. Γιατί κάποια στιγμή ο κάθε κατεργάρης πρέπει να πάει στον πάγκο του. Μαζί με άλλους αγωνιστές μπαίνουμε μπροστά για να οργανώσουμε την πάλη για την ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών. Εμείς δεν κρατήσαμε ποτέ τη μεζούρα των κερδών του κεφαλαίου
όπως κάνουν τα άλλα κόμματα και οι δυνάμεις τους μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Για εμάς κριτήριο δεν είναι οι περιβόητες αντοχές της οικονομίας, της καπιταλιστικής τους οικονομίας, αλλά οι αντοχές και οι ίδιες οι ανάγκες των εργαζομένων. Γι' αυτό διεκδικούμε εδώ και τώρα ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα προστασίας του εισοδήματος των φτωχών αυτοαπασχολουμένων της πόλης και της Υπαίθρου, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυξήσεις της συντάξης, επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης, κατάργηση των πράσινων φόρων στην ενέργεια, γενναία μείωση και πλαφών σε τιμές στα βασικά είδη διατροφής, την επιδότηση ενοικίου για λαϊκά νοικοκυριά, άμεση κατάργηση του ένφια για τις εργατικές λαϊκές κατοικίες, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και άλλα. Και για μας αυτά τα μέτρα για το λαό δεν είναι μερικές αράδες για να γεμίζουμε τις ανακοινώσεις μας και τα φυλάδια μας. Είναι κρίσιμα, είναι επίγοντα μέτρα που τώρα πρέπει να μπουν στο επίκεντρο της διεκδίκησης. Αυτό έγινε και με τη μεγάλη πανελλαδική απεργία στις 6 του Απρίλη, μια απεργία με μεγάλη συμμετοχή σε όλες τις πόλεις, μια σημαντική παρακαταθήκη, μιας και είναι η πρώτη απεργία που έγινε με τον νόμο Χατζηδάκη. Ένα νόμο έκτρωμα που σε αυτή την απεργία έμεινε στα χαρτιά, πετάχθηκε στα σκουπίδια από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Με τον αέρα αυτής της επιτυχίας, με το ίδιο πείσμα, με την ίδια αποφασιστικότητα, δίνουμε τη μάχη για το γιορτασμό της Πρωτομαγιάς, για να γεμίσουν τα κόκκινα γαρίφαλα της εργατιάς απ' άκρης άκρης όλη την Ελλάδα. Για να πάρει κουράγιο, για να πάρει δύναμη ο λαός μας σε αυτόν τον αγώνα, για να σταθεί όρθιος αυτός και τα παιδιά του. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα σήμερα. Γιατί μιλάμε για το λαό μας που είναι όλα αυτά τα χρόνια μονίμως στο καναβάτσο, εκεί που είπε ότι θα σηκωθεί όρθιος από την οικονομική κρίση, μετά από την πανδημία που έφερε πιο κοντά μια άλλη νέα κρίση, τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος και με τον πόλεμο και τις τραγικές συνέπειές του. Τώρα πρέπει να πει, φτάνει πια, δεν πάει άλλο. Τώρα πρέπει να σηκωθεί όρθιος. Και το ΚΚΕ απλώνει το χέρι σε όποιον και όποια θέλει να σηκωθεί όρθιος, να σηκωθεί όρθια, μόνο που πρέπει και να βάλει κι αυτός όση δύναμη έχει απομείνει, όση δύναμη έχει. Δύναμη είναι η συμμετοχή, είναι η δράση στο σωματείο, στο σύλλογο, στην Επιτροπή Αγώνα, παντού μέσα στο κίνημα, στο πλάι του ΚΚΕ. Κάντε λοιπόν όλοι και όλες αυτό το βήμα, αυτό που ίσως πριν δεν είχατε κάποιοι από εσάς, από άλλους φίλους μας ακόμα σκεφτεί ή συνεχώς το αναβάλουν. Σταθείτε όλοι και όλες στο πλάι του ΚΚΕ για να δυναμώσει η συλλογική οργάνωση, για να δυναμώσει ο αγώνας, η συσπήρωση κι άλλων δυνάμεων, ο συντονισμός της πάλης όλων για όλα τα καυτά και τα επίγοντα προβλήματα, για να πολλαπλασιαστούν οι αιστείες αντίστασης, να μείνουν στα χαρτιά όλοι οι αντιλαϊκοί νόμοι, για να μην πληρώσει ο λαός τα παλιά
και τα νέα φέσια του κεφαλαίου, μια από τις οικονομικές κρίσεις, μια από την καπιταλιστική ανάκαμψη και τώρα από τον πόλεμο. Για να σταματήσει η συμμετοχή και εμπλοκή της Ελλάδας στο νέο μακελιό που ξεκίνησε και που ο κίνδυνος, ξαναλέμε, να γενικευτεί, είναι μεγάλος. Κάντε τώρα αυτό το βήμα αποφασιστικά μπροστά. Στηρίξτε το ΚΚΕ και την ΚΝΕ παντού, σε όλες τις εκλογές και στα σωματεία, στις αρχαιρεσίες, σε όλους τους φορείς και στις φοιτητικές εκλογές, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στις 18 του Μάη και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2023 και στις βουλευτικές εκλογές όποτε και να γίνουν μέσα στον ερχόμενο χρόνο. Γίνετε κι εσείς μια ακόμα φωνή του ΚΚΕ. Βοηθήστε να φτάσουν οι θέσεις παντού, σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε τόπο δουλειάς, σε κάθε τόπο σπουδών. Μιλήστε για αυτές τις θέσεις στους φίλους και στους συγγενείς, στους συναδέρφους, στους γείτονες, να απαντήσουμε μαζί σε όλη αυτή την αποσιώπηση αλλά και τη διαστρέβλωση των θέσεων του ΚΚΕ που έχει γίνει καρφή στο μάτι της αστικής προπαγάνδας. Κάντε τώρα μπροστά το αποφασιστικό βήμα, συμπορευτείτε με το ΚΚΕ για να αχρηστεύσουμε και τις νέες παγίδες που στείλουν ένα-ένα ξεχωριστά αλλά και όλα μαζί σε συνεννόηση τα άλλα κόμματα, τα κόμματα του κεφαλαίου, τα κόμματα του ΝΑΤΟ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, η Ελληνική Λύση, το ΜΕΡΑ25. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για πρόοδο και αυτή και σταθερότητα και εννοεί τη σταθερότητα της βαρβαρότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει και αυτός για νέα αρχή και για πολιτική, λέει, αλλαγή και εννοεί αλλαγή του διαχειριστή της ίδιας βαρβαρότητας. Αλήθεια, τι ριζικά διαφορετικό, είπε ο κύριος Τσίπρας στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες που γίνεται, σε σχέση με τη στρατηγική που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε επιμέρους υποσχέσεις, που κι αυτές είναι πάρα πολύ πίσω από τις ίδιες τις ανάγκες του λαού, όπως είναι, για παράδειγμα, οι προτάσεις για την ακρίβεια, που υπόσχεται μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης, αλλά στα όρια, λέει, που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή για τις τεράστιες αυξήσεις στο ρεύμα που προτείνει αυτές οι αυξήσεις να μειωθούν δίθεν στο μισό. Αναφέρομαι κυρίως στα κεντρικά στρατηγικά ζητήματα, στα μεγάλα μεγέθη, γιατί αυτά είναι που τελικά καθορίζουν και τη ζωή των λαών και τα επιμέρους. Και γι' αυτό οι κύριοι αυτοί μετά τις εκλογές αυτά τα επιμέρους τα ξεχνάνε. Ακούσατε να πει κάτι τέλος πάντων πολύ διαφορετικό για την πράσινη, παραδείγματος χάρη, μετάβαση, για την πράσινη ανάπτυξη, πέρα από το να επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο με τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή να εγκαταληφθούν οι εγχώριες πηγές ενέργειας για να τα οικονομήσουν οι πράσινοι όμιλοι. Μήπως ακούσατε για το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό το νέο υπερμνημόνιο, τι διαφορετικό είπε από τη Νέα Δημοκρατία? Τίποτε. Άλλωστε, όλος ο καυγάς με τη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό αφορά μόνο πώς και σε ποιους ομίλους θα μοιραστούν τα δισεκατομμύρια που θα πληρώσει πάλι ξανά ο λαός μας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όσο για την εμπλοκή στα σχέδια του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων, κάτι ψέλησε για την επέκταση του ΝΑΤΟ. Ποιος? Ο ΣΥΡΙΖΑ.
που υπηρέτησε την επέκταση του ΝΑΤΟ όσο κανείς, όχι μόνο με τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και με τις νέες βάσεις τις αμερικάνικες, τις νατοϊκές, που σκόρπισε σε όλη την Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, κάντε λοιπόν αυτό το αποφασιστικό βήμα τώρα. Συμπορευτείτε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πάρτε τη θέση σας στο δρόμο της ανατροπής. Και για να παραφράσω το σύνθημα της πανσπουδαστικής για τις φοιτητικές εκλογές του Μάη, τους απαντάμε μόνοι τους και όλοι μας. Γιατί όλοι εμείς μαζί είμαστε η πλειοψηφία, είμαστε οι πολλοί και μπορούμε να βαδίσουμε το δικό μας, για τις δικές μας δηλαδή ανάγκες δρόμο, το μοναδικά ελπιδοφόρο δρόμο της πραγματικής προόδου της κοινωνίας για να φτάσουμε στο σοσιαλισμό. Καλή δύναμη και υγεία εύχομαι σε όλους και όλες. Καλή μας διασκέδαση απόψε και συνεχίζουμε δυναμικά στους αγώνες. Ενισχύουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γεια σας.